λοιπόν, και γι' αυτό το είπα. Με αυτά και με αυτά σας υποσχεθήκαμε από την αρχή της εκπομπής ότι θα ανοίξουμε το φάκελο της δημόσιας υγείας με αφορμή το μέτρο που ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης για τα απογευματινά χειρουργεία. Θα πάμε να πούμε καλό μεσημέρι στην κυρία Αφροδίτη Ρέτζιου, που είναι η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος, και την ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι στην παρέα μας. Γεια σας. Γεια σας. Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές. Γεια σας, γεια σας. Ευχαριστούμε. Χαιρόμαστε που σας ακούμε. Εγώ θέλω να ξεκινήσουμε με κάποιες πληροφορίες για τον κόσμο που μας ακούει και ενδεχομένως να μην το έχει παρακολουθήσει καθόλου το θέμα, κυρία Ρέτζιου, και θέλουμε να μας βοηθήσετε. Από πότε θα εφαρμοστεί το μέτρο αυτό για τα απογευματινά χειρουργία και ποιες είναι οι βασικές ενστάσεις που έχουν ξεκινήσει έτσι να διατυπώνονται από τη δική σας πλευρά? Αν δεν κάνω λάθος, ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, εξήγηλε ότι θα αρχίζει να εφαρμόζεται το μέτρο από τον Απρίλιο του 2024. Γνωρίζετε κι εσείς, τώρα άκουγα νωρίτερα και το σχολιασμό που κάνατε. Αυτός είναι ένας νόμος που έχει ψηφιστεί για τα απογευματινά επιπληρωμή χειρουργία στα δημόσια νοσοκομεία. Μάλιστα. Από το 2002, επί κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ. Ξέχασαν να τον καταργήσουν οι επόμενες κυβερνήσεις και τώρα έρχεται ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, γνωστός για την αποφασιστικότητά του να υλοποιεί αντιλαϊκές επιλογές, να το εφαρμόσει. Γιατί λέτε ότι είναι αντιλαϊκή επιλογή? Γιατί στην πραγματικότητα θα χειρουργείται μόνο όποιος πληρώνει το νόμιμο φακελάκι. Mm-hmm. Το λέει ευχαριστώς ο κύριος Γεωργιάδης. Το σκεπτικό της κυβέρνησης. Ένα λεπτό να πούμε μόνο αυτό. Να αποσυμφορηθούν. Να αποσυμφορηθούν τα χειρουργεία τα πρωινά, όπου υπάρχει πρόβλημα. Έτσι, και ιδιαίτερως μετά τον COVID, το πρόβλημα αυτό δεν έχει λυθεί. Είναι μια αλήθεια αυτό. Η λογική, δηλαδή, από ό,τι λέει και ο κύριος Γεωργιάδης και οι υπόλοιποι, είναι ότι είναι ο μοναδικός τρόπος αφενός για να αποσυμφορηθούν τα χειρουργεία και να μην μένουν πίσω τόσο καιρό, και αφετέρου να έχουν ένα επιπλέον κίνητρο να βρίσκονται στο ΕΣΥ γιατροί. Γιατί. Την ακούσατε και την κουβέντα που έγινε όλη αυτή το προηγούμενο διάστημα. Θέλετε να μας πείτε έτσι ποιες είναι και η άποψη των γιατρών σε αυτά? Ασφαλώς. Καταρχήν, ας ξεκινήσουμε με τους λόγους για τους οποίους υπάρχουν οι αναμονές. 90.000 ασθενείς περιμένουν να χειρουργηθούν. Έχουμε δεκάδες κρεβάτια μονάδων εντατικής θεραπείας και το 30% των χειρουργικών τραπεζιών, τα οποία παραμένουν κλειστά. Για ποιο λόγο? Λόγω των τραγικών ελλείψεων που υπάρχουν σε νοσηλευτικό προσωπικό, σε ιατρικό προσωπικό, σε προσωπικό όλων των αναγκαίων ειδικοτήτων. Και η κυβέρνηση μας λέει ότι αυτό πρέπει να το θεωρήσουμε δεδομένο, ότι έτσι έχουν τα πράγματα. Με ποιο τρόπο λοιπόν θα λειτουργήσουν περισσότερα χειρουργικά κρεβάτια από αυτά που ήδη λειτουργούν χωρίς το αναγκαίο προσωπικό? Γιατί γι' αυτό το λόγο έχουμε κλειστές χειρουργικές αίθουσες. Γι' αυτό το λόγο οι αναμονές είναι αυτές που είναι. Και αναισθησιολόγοι φυσικού okay, που συμφωνούμε. Είναι το απόγευμα. Είναι μια αυτοί λύση. Που καταραίουν μετά τις απανωτές εφημερίες. Mm-hmm. Ποιο νοσηλευτικό προσωπικό? Εδώ έχουμε πρόσφατα το παράδειγμα του νοσοκομείου της Νίκαιας. Λειτουργούσαν 7 από τις 10 χειρουργικές αίθουσες. Και τώρα λειτουργούν 6 από τις 10. Λέτε δηλαδή ότι ανεξαρτήτως των υπολείπων δεν υπάρχει και το προσωπικό για να εξυπηρετήσει τα απογευματινά χειρουγεία εκτός των άλλων, λέτε? Ναι. Αυτό σας το λέω. Ότι θα μπορούσαν να λειτουργήσουν πρωί ή απόγευμα, θα σας πω μετά για το ζήτημα της πληρωμής. Περισσότερες χειρουργικές. Όχι, γιατί είναι πράγματι και μια παράμετρος αυτή που θέτεται. Ότι δηλαδή ο γιατρός, ο οποίος μπορεί να έχει κάνει, ξέρω εγώ, δεν ξέρω και εγώ πόσα χειρουργία το πρωί, λέει ότι δεν θα μπορεί να χειρουργεί το απόγευμα εκτός των υπολείπων. Έτσι δεν είναι? Αυτή την παράμετρο μας λέει. Δεν λειτουργούν λόγω έλλειψης προσωπικού περισσότερες χειρουργικές αίθουσες. Πώς θα λειτουργήσουν περισσότερες χειρουργικές αίθουσες? Εκτός αν ο κύριος Γεωργιάδης εννοεί ότι με το ήδη υπάρχουν προσωπικό, με τους αναισθησιολόγους στο νοσοκομείο, ο Παπα-Νικολάου, που κάνουν 10 και 15 εφημερίες το μήνα και είναι συνεχώς 24 ώρες στο χειρουργείο, παραβιάζοντας ακόμα και τα προβλεπόμενα από το νόμο τις ασφαλείς προδιαγραφές χορήγησης ασφαλούς αναισθησίας για τον ασθενή και αδιαφορώντας για την υγεία των ασθενών, με κατάκοπους γιατρούς, κατάκοπους νοσηλευτές, θα γίνονται επιπλέον χειρουργία. Αυτό μας λέει. Εσείς, κυρία Ρετζιού, εσείς που είστε μέσα στον χώρο και τον ξέρετε καλά, μπορείτε να μας πείτε τι θα μπορούσε στην παρούσα φάση ρεαλιστικά να γίνει για να αποσυμφορηθεί η κατάσταση και να λυθεί το πρόβλημα? Αλλά και εγώ θέλω να αφήσουμε στην άκρη το Υπουργείο Υγείας. Πείτε ότι
Ναι. Δεν το έλεγε αυτό το πράγμα. Τι μπορεί να γίνει τώρα εδώ που βρισκόμαστε. Και για να πάρουν και περισσότερα λεφτά, να μας πείτε τι θα μπορούσε να γίνει για να πάρουν και περισσότερα λεφτά για τρίτου ΕΣΥ. Την ακούγαμε τη συζήτηση αυτή που είχε προκύψει και το προηγούμενο διάστημα, ότι να έχουν και κίνητρα και να μπαίνουν και να παραμένουν στο ΕΣΥ καλοί γιατροί. Οπότε θέλουμε... Να γίνουν μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των αναγκαίων ειδικοτήτων και να υπάρχουν ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς μας και των γιατρών και των αυξήσεων. Τι σημαίνει ουσιαστικές αυξήσεις για εσάς, πώς μεταφράζετε εμείς, αυτό? Εμείς ζητάμε για παράδειγμα διπλασιασμό του μισθού μας και των εισοδημάτων μας. Το ίδιο να ισχύσει και για όλο το υπόλοιπο προσωπικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Μάλιστα. Με τις εξεπτυλιστικές αμοιβές τις να το παραδέχονται και ήδη. Τι λένε όμως? Ότι λεφτά δεν υπάρχουν για την κυβέρνηση και για το κράτος. Λεφτά δεν υπάρχουν για την υγεία, για την παιδεία, για να προσλάβει γιατρούς, για να αυξήσει τους μισθούς μας. Αλλά υπάρχουν λεφτά, σπρώχνονται δισεκατομμύρια στους επιχειρηματίες της υγείας για εξοπλισμούς που καμία σχέση δεν έχουν με την αμυντική θωρακική της χώρας. Τα γνωρίζουμε όλοι. Και έχουν το θράσος να λένε στους ασθενείς, οι οποίοι πληρώνουν φόρους. Πληρώνουμε την φορολογία. Και οι συνταξιούχοι και οι εργαζόμενοι. Πληρώνουμε τις ασφαλιστικές φορές για τον κλάδο της υγείας, οι οποίες πρέπει να καταργηθούν, ότι πρέπει να ξαναπληρώσουν για να έχουν, να παίρνουν οι γιατροί, για να δοθούν κίνητρα στους γιατρούς, για να παρακάμψουν τη σειρά των ασθενών που δεν έχουν να πληρώσουν και να χρειαστούν να περιμένουν, αν και όποτε χειρουργηθούν. Αυτό τώρα, επειδή έχει να κάνει, ξέρετε, και με την συνείδηση των γιατρών, των συναδέλφων σας, και πραγματικά θα ήθελα να σας ρωτήσω εγώ. Δηλαδή, υπάρχει γιατρός ο οποίος μας λέει ότι θα πάρει αυτό το νόμιμο το φακελάκι για την οικονομία της κουβέντας. Θα πάρει αυτό το νόμιμο το φακελάκι και θα φέρει σε προτεραιότητα ένα χειρουργείο που δεν είναι τόσο επίγον σε σχέση με ένα άλλο που είναι. Δηλαδή, εσείς τι λέτε? Όχι, ότι θα γίνει. Καλλιεργείται αυτό. Δηλαδή, μας λέτε ότι... Καλλιεργείται αυτό στη συνείδηση του γιατρού. Γιατί όταν του λέει ότι εγώ δεν έχω να σου δώσω το κράτος, το φακελάκι, λέει ο κύριος Γεωργιάδης, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Είναι μια δεδομένη κατάσταση. Και εγώ έρχομαι να το νομιμοποιήσω. Εσείς τι λέτε ότι θα κάνει ο γιατρός που χρηματίζονταν μέχρι τώρα παράνομα? Σε ποιον θα δώσει προτεραιότητα? Ναι, αυτή είναι μια κατηγορία. Εγώ απλώς, επειδή γίνεται μια συλλήβδινη τέτοια συζήτηση, και γι' αυτό σας ρωτώ εάν πρέπει να τσουβαλιάζουμε όλους τους γιατρούς προς αυτό το κομμάτι. Όχι, σε καμία περίπτωση. Εμείς λέμε ότι αυτοί οι γιατροί είναι μειοψηφία και απέναντι στα πύλα, εμείς με αυτούς τους εντός εισαγωγικών συναδέλφους δεν έχουμε καμία σχέση. Καμία σχέση. Λοιπόν. Αλλά γιατί το ανήθικο, αν θέλετε όμως τη γνώμη, δεν είναι... Το ανήθικο είναι το γεγονός ότι ο άλλος, προκειμένου να βρει την υγεία του και να χειρουργηθεί έγκαιρα, θα πρέπει να πληρώσει από την τσέπη του. Μάλιστα. Και το δεν πάβει να είναι ανήθικο αν νομιμοποιείται. Μάλιστα. Αυτή είναι η δική μας η αντίληψη. Λοιπόν, και πρέπει αυτή η εξέλιξη να είναι πάρα πολύ ανήθικη. Και με αυτό που λέτε, θα πάμε αμέσως στον κύριο Μάριο Θεμιστοκλέος, που είναι ο Υφυπουργός Υγείας, για να πάρουμε απάντηση από αυτό το τελευταίο που είπατε, κυρία Ρέζο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Καλή σας συνέχεια. Χαιρετούμε. Γεια σας.